Και να έρθουμε στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ. Την 1η Μαΐου γιορτάσαμε την επέτειο από την ένταξη της Κύπρου το 2004. Η 9η Μαΐου είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τώρα, εντάξει, προβάλλουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, ωστόσο, Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβανόμαστε, θέλει έτσι να έχει μια ευρύτερη εμπλοκή στα θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ξέρετε, το 2024 θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Αφενός θα υπάρχει γιορταστική χρειά σε ό,τι αφορά τα 20 χρόνια από την ένταξή μας στην Ένωση. Αφετέρου, θα είναι και μια θλιβερή επέτειος των 50 χρόνων από την εισβολή. Αυτόν ακριβώς αναδεικνύει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Και παραπέμπει στο πώς η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα ανοίξει τους ορίζοντες για περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει ευρύτερα. Βέβαια, εμάς ο σκοπός μας είναι να μην είμαστε μονοθεματικοί και αυτόν ακριβώς πράττουμε. Έχουμε θέση και άποψη σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τούτον ακριβώς υποβοηθά στο να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος, να είμαστε ένας επικοδομητικός συνομιλητής και να μπορούμε να επωφεληθούμε των πλεονεκτημάτων των οποίων έχουμε και γεωγραφικά. Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα και το έχει αποδείξει αυτό μέσω των πολυμερών σχημάτων και των τριμερών στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε, μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. Συνεπώς, ο ρόλος μας είναι αρκετά αναβαθμισμένος. Ξέρουμε ότι τα κράτη της περιοχής μας βλέπουν ως έναν παράγοντα όπου μπορεί να εκφραστούν δια ημών απόψεις και θέσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τεθούν στο τραπέζι για συζήτηση. Και είναι μια αμφίδρομη σχέση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται ότι έχουμε πρόσβαση για να διευκολύνουμε διάλογο και συζήτηση με γειτονικά κράτη. Εμείς έχουμε ενός ορόσημο το 2026 για την Προεδρία, όπου εκεί θα αναδειχθεί περαιτέρω ο ρόλος μας ως κράτος μέλος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα και επί όλων των ζητημάτων. Και πρακτικά ομιλούντες, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια να μπορούμε να γνωρίσουμε ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Από το περιβάλλον, θέματα ανταγωνιστικότητας, θέματα ασφάλειας τροφίμων. Βλέπουμε διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες και σχέδια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Fit for 55, Next Generation EU, από το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία επωφελείται και θα επωφεληθεί ακόμη περισσότερο. Οπότε αυτά προκύπτουν ως ωφελήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τους πολίτες της, και αυτό δεν θα μπορούσε να επιταξεί εάν εμείς είμαστε μονοθεματικοί. Πρέπει να ενισχύσουμε όμως την παρουσία μας και τον ρόλο μας και την επιρροή μας. Και η επιρροή αυξάνεται μέσω της αξιοπιστίας. Και η αξιοπιστία περνά από διάφορα ζητήματα. Το ένα είναι το κυπριακό πρόβλημα και η θέση μας, όμως είναι και η παρουσία μας γενικότερα. Το θέμα της Ουκρανίας, λόγω χάρη. Όπου εκεί βλέπουμε να έχει επικρατήσει στις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δικαίως. Η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινη. Εμείς θεωρούμε ότι η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά. Η Ένωση έχει επιδείξει μια αξιοζήλευτη ενότητα στην προσέγγιση της και η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης. Συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις
οι οποίες έχουν αποφασιστεί, τα 10 πακέτα κυρώσεων, υπάρχει τώρα η συζήτηση για 11 των πακέτων, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει πλήρως και όλοι οι εταίροι μας αναγνωρίζουν το σημαντικό κόστος που επομιζόμαστε, τόσο οικονομικό όσο και πολιτικό. Αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή επιλογή για την πλευρά μας. Όντας θύμα εισβολής, δεν μπορούμε εμείς να είχαμε την οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, και αυτό είναι κάτι το οποίο προσμετράται επαυξάνοντας την αξιοπιστία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Επειδή αναφερθήκατε και στην Προεδρία που θα έχει η Κύπρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί για να γίνει Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα προχωρήσει ως επιλογή, όπως είχε γίνει και το 2012. Δηλαδή θα το δούμε να υλοποιείται πριν την Προεδρία αυτό. Οπωσδήποτε. Αυτό δεν μπορεί να συμπέσει χρονικά με την ανάληψη της Προεδρίας. Είναι ένας πολύτιμος χρόνος προετοιμασίας που πρέπει να αξιοποιηθεί. Μην ξεχνούμε ότι είναι τρίδημο Προεδρίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να υπάρχει ένας πρώτερος συντονισμός με τα άλλα δύο κράτη. Άρα είναι μια διαδικασία για την οποία ο χρόνος που έχουμε στη διάθεση μας είναι πολύ λιγότερος από ό,τι φαίνεται ημερολογιακά. Mm. Μιλώ για ωφέλιμο χρόνο, τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή αυτό το Υφυπουργείο θα αντικαταστήσει την Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τα δομικά νομίζω δεν είναι σωστό να τα συζητήσουμε προτού ανακοινωθούν. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν και η εμπειρία του 2012 το έχει αποδείξει αυτό. Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Από θέματα στελέχωσης, από θέματα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο στο κέντρο όσο και στη μόνιμη αντιπροσωπεία. Είναι μια γιγάντια προσπάθεια, μια γιγάντια επιχείρηση. Το 2012 στέφθηκε με επιτυχία η προσπάθεια μας, αλλά να μην ξεχνούμε ότι τότε ήταν η πρώτη προεδρία. Έχουν έκτοτε μεσολαβήσει παραδείγματα χωρών που εντάχθηκαν στον ίδιο κύκλο ένταξη μαζί μας, όπου έκαναν πολύ επιτυχημένες δεύτερες προεδρίες. Ως εκ τούτου, ο πύχης έχει ανέβει συγκριτικά με το 2012 και η προσπάθεια μας είναι ακριβώς να ανταποκριθούμε, βλέποντας και τα παραδείγματα χωρών, κρατών μελών άλλων δηλαδή, τα οποία η δεύτερη τους προεδρία ήταν ακόμα πιο επιτυχημένη από την πρώτη. Και επειδή αναφερθήκατε και στο ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, υπάρχουν ήδη ως γνωστόν κάποια σχήματα τριμερή τα οποία τρέχουμε με την Ελλάδα. Υπάρχει και το σχήμα 3+1 που είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς αναπτύσσονται αυτά τα σχήματα, θα δούμε και άλλα στην πορεία, κύριε Υπουργέ? Είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως προανέφερα, ενισχύει την επιρροή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεγεθύνει το αποτύπωμα της διπλωματικής μας προσπάθειας. Ο σκοπός είναι τόσο η διεύρυνση των σχημάτων με προσθήκη και άλλων χωρών, αλλά και η εμβάθυνση των υφιστάμενων σχημάτων. Φτάνουμε σε ένα στάδιο όπου η αρχική δημιουργία των συνθέσεων τούτων πρέπει να μεταβεί και στο επόμενο ακριβώς επίπεδο των απτών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα δώσουν την όθηση για περισσότερη ενίσχυση του ρόλου που έχουν αυτοί οι σχηματισμοί. Είμαστε σε συζητήσεις με εταίρους που συμμετέχουν στα σχήματα αυτά για να κάνουμε ακριβώς και τα δύο. Και την εμβάθυνση και εκεί όπου χρειάζεται και την ενίσχυση των σχημάτων τούτων με παρουσία και άλλων κρατών της περιοχής. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πιο σωστό αυτά να προγραμματίζονται με έναν τρόπο, ώστε να μπορεί να υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στο 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι απόλυτα, νομίζω, αντιληπτό από όλους, ότι έχει μια ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.
Και στην πρόσφατη τριμερή που φιλοξενήσαμε με το Ισραήλ και την Ελλάδα εδώ στη Λευκωσία, συζητήθηκε αυτό το θέμα. Υπήρξε ομόφωνη προσέγγιση και των τριών πλευρών ως προς την ανάγκη και τη χρησιμότητα να επιδιωχθεί η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πάρθηκαν και συγκεκριμένες αποφάσεις πώς υποβοηθούμε αυτή τη συμμετοχή, πώς δηλαδή μπορεί να την υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον. Οπότε δεν είναι μόνο δική μας προσδοκία η επιδίωξη, είναι κάτι το οποίο μοιράζονται και η Ελλάδα, αλλά και το Ισραήλ. Να αναμένουμε να δούμε σύντομα κάποια νέα σύνοδο και με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Αυτά τα ζητήματα αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να το αναμένουμε, μπορούμε να το ελπίζουμε. Θεωρώ πιο σημαντικό να μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Υπουργέ, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι αναπτύσσονται έτσι, σημαντικά. Εσείς πώς προγραμματίζετε ενδεχομένως και κάποια επίσκεψη σας στη ΣΥΠΑ? Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Υπάρχει συνεργασία σε ένα μπλέγμα τομέων, ξεκινώντας από άμυνα, ασφάλεια. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε στο μέχρι πρόσφατο παρελθόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν στόχοι οι οποίοι από κοινού επιδιώκονται οι οποίοι αν και εφόσον επιτευχθούν θα έχουν πολύ σημαντική επίδραση τόσο στο επίπεδο των σχέσεων αλλά και στους πολίτες τους ίδιους. Οπότε είναι μια σχέση δυναμική, μια σχέση εξελίξιμη. Είναι μια σχέση η οποία στηρίζεται και στα απτά αποτελέσματα, στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως. Αρκεί κάποιος να επισκεφθεί το κέντρο Cyclops στη Λάρνακα για να δει η διεισόμαση έναν αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο της σχέσης που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είναι κάτι το οποίο υπάρχει ευθύνη και της πλευράς μας πως δεν αναδεικνύεται στον βαθμό που θα έπρεπε. Το Cyclops σε 11 μήνες λειτουργίας έχει φιλοξενήσει κοντά στα 800 άτομα που ήρθαν για εκπαίδευση από όλες τις χώρες του κόσμου σε σημείο όπου η ζήτηση υπερβαίνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έγινε με τη συνδρομή και την έμπρακτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα των επισκέψεων αντιλαμβάνουμε τη σημασία τους, είναι κάτι για το οποίο συζητούμε με την πρεσβεία εδώ και η δική μας η πρεσβεία στη Ουάσιγκτον με το State Department, είναι κάτι το οποίο είναι προς δρομολόγηση. Αυτά τα πράγματα όμως χρησιμότερο είναι να οδηγούν και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα θέμα που συζητείτε ήταν η κατάργηση και της βίζας, έτσι, επειδή μιλήσατε για τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Το θέμα της κατάργησης της βίζας είναι στρατηγική επιδίωξη. Είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό θέμα, το οποίο εδώ και χρόνια εκκρεμεί, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες σε συνεννόηση με την Αμερικανική πλευρά προς αυτήν την κατεύθυνση από την ημέρα που αναλάβαμε. Και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα μπορούσε να είναι μία περίπτωση, ένα παράδειγμα όπου ένα θετικό αποτέλεσμα θα αναδιαμόρφωνε τη σχέση έτι περαιτέρω και θα είχε αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Δεν μπορούμε όμως να πούμε πότε αυτό θα καταστεί εφικτό, έτσι. Όπως προανέφερα, έχει αρκετά τεχνικά στοιχεία. Ναι. Απαιτήσεις οι οποίες ανανεώνονται ή μεταβάλλονται. Αυτό το οποίο θεωρώ έχει μεγαλύτερη σημασία από το πότε είναι ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να συντονιστούν και να συνεργαστούν υπό τη λογική ότι αυτός είναι ένας κοινός στόχος. Διότι μέχρι πρόσφατα ήταν ένας δικός μας στόχος.
Είναι πολύ διαφορετικό να μοιράζεται αυτή τη στόχευση και η άλλη πλευρά. Και επειδή επικείτε και μια επίσκεψή σας στο Ισραήλ, όπου θα συνοδεύσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι να αναμένουμε, κύριε Υπουργέ? Το Ισραήλ είναι ένα στρατηγικός εταίρος της χώρας μας στην περιοχή. Το Ισραήλ έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει και στην περιοχή, αλλά και πρύτερα. Για μας είναι, όπως είπατε, στρατηγική η σχέση αυτή. Φιλοξένησα των Υπουργών Εξωτερικών του Ισραήλ. Είχαμε την τριμερή αμέσως μετά πάλι εδώ στην Κύπρο. Η σχέση αυτή είναι τόσο σημαντική που πρέπει να εξελίσσεται και να εμβαθύνεται σε καθημερινή βάση. Η επίσκεψή μας αυτή έχει ακριβώς αυτήν τη στόχευση. Θα συζητηθούν διμερεί θέματα. Θα συζητηθούν η πρόοδος των σχέσεων, οι δυνατότητες, έχοντας πάντα και την παράμετρο των τριμερών και πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί. Είχαμε επίσης κατά την τριμερή των Υπουργών Εξωτερικών εδώ συζητήσει για την ένταξη της Κύπρου στα σχήματα των Abraham Accords, σε working groups. Οπότε υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και χρειάζεται και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο η επανεξέταση τους, να δούμε ποια είναι η πρόοδος και να υπάρχουν οι σαφείς εντολές ότι προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή θα συζητηθεί και το Κυπριακό, να αντιλαμβανόμαστε, και διμερεί θέματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο χωρών, έτσι? Η πρωτοβουλία για το Κυπριακό του Προέδρου της Δημοκρατίας συζητείται σε όλες τις συναντήσεις που έχουμε. Δεν θα μπορούσε αυτό να μην ισχύσει και στην περίπτωση της επίσκεψης του Ισραήλ. Υπάρχουν πολλά διμερεί θέματα σε πολλούς τομείς. Θέματα που έχουν να κάνουν με τον τομέα της άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν θέματα οικονομίας, οικονομικής συνεργασίας. Είναι μια γκάμα ζητημάτων τα οποία έχουμε στην ατζέντα με το Ισραήλ και αυτό είναι ένα ευτύχημα. Ότι έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να συζητούμε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο κυπριακό πρόβλημα. Και αν μπορούμε, Υπουργέ, να έρθουμε τώρα στα του οίκου σας, στα του Υπουργείου Εξωτερικών, πώς εξυγχρονίζεται το Υπουργείο στους διάφορους τομείς και στο θέμα της ψηφιοποίησης, με δεδομένο ότι, εντάξει, βρισκόμαστε σε μια εποχή έτσι, που η πληροφόρηση τρέχει και πρέπει έτσι να ακολουθείτε τα δεδομένα. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Η διαδικασία εξυγχρονισμού του Υπουργείου, και αναφέρουμε σε διαδικασία, για να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια. Μια συνεχιζόμενη προσπάθεια, συγγνώμη, στην οποία έχει συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υπάρξει χρηματοδότηση ακριβώς για τέτοιου είδους ψηφιακή μετάβαση, εκμοντερνισμό, μετασχηματισμό του Υπουργείου. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είχαμε αυτή τη στήριξη. Σε έναν άλλον επίπεδο, πιο οργανωτικό, μπορούμε να πούμε, το Υπουργείο βρισκόμαστε στη διαδικασία επανασχεδιασμού της δομής. Δομή η οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αλλάξει για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουμε ως διπλωματική υπηρεσία. Ανάγκες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Έχουμε σοβαρά ζητήματα και προκλήσεις από άποψης υποστελέχωσης. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 34 από τις 54 πρεσβείες με μόνο ένα μέλος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εξωτερικών αντιστοιχεί το 1% του προϋπολογισμού μόνο και από αυτόν το 1% το 70% του ποσού που φτάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών αφορά πάγιες δαπάνες. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο μισθούς, περιλαμβάνει τις πολύ σημαντικές συνδρομές που πρέπει να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για συμμετοχή της σε μια σωρία διεθνών οργανισμών. Ως εκ τούτου έχουμε να δουλέψουμε με ένα μικρό σε μέγεθος από άποψη ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείου, το οποίο έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και πολύ σημαντικές υποχρεώσεις. Άρα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, πρέπει να προσαρμοστεί και η δομική
αλλαγή την οποία θα κάνουμε θα έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και η Προεδρία η οποία είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Πέραν της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και από άποψης δομής, υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα τα οποία δόθηκαν οδηγίες για να υπάρξουν αλλαγές. Ένα θέμα είναι ο τομέας της διαφώτισης, όπου έχουμε επεξεργαστεί μια πρόταση όπου θα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Μέχρι τώρα η προσέγγιση ήταν προσέγγιση αντίδρασης, δηλαδή έρχονταν αιτήματα τα οποία εξετάζονταν, άρα το Υπουργείο να αντιδρούσε στην πρωτοβουλία διαφόρων που έρχονται στο Υπουργείο και ζητούσα συστήριξη. Αυτό θα συνεχίσει, αλλά θα συνοδευτεί και με μια στρατηγική από πλευράς του Υπουργείου που στοχεύει σε κάθε έτος. Άρα η πρωτοβουλία δεν θα είναι μόνο έξωθεν που θα δημιουργείται και θα προκύπτει, αλλά θα υπάρχει σε συνδυασμό με την εσωτερική διάσταση και πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή παρουσία της ομογένειας της κυπριακής διασποράς σε συγκεκριμένα κέντρα, σε συγκεκριμένες πρωτεύουσες, όπου πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούμε κονδύλια που είναι διαθέσιμα για σκοπούς ανθρωπιστικούς. Η λογική της δημιουργίας του Cyprus Aid, όπου θα είναι ένας στοχευμένος τρόπος χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ειδικά εκεί όπου η επιρροή μας είναι περιορισμένη ή όπου θέλουμε να αυξήσουμε την επιρροή μας, είναι ένας τρόπος ακριβώς να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την επιρροή και την επίδραση την οποία μπορεί να έχεις. Έχουμε σοβαρό ζήτημα μη αποτελεσματικής ή μη επαρκούς παρουσίας, απλά και μόνο για σκοπούς αποσκοπιάς ανθρώπινου δυναμικού στην Αφρική. Λειτουργούν μόλις 3 διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας σε μια περιοχή που έχει τεράστια σημασία και γεωπολιτικά και όπου βλέπουμε την Τουρκία να έχει αυξήσει το ρόλο και την επιρροή της. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα στον βαθμό που θα θέλαμε να έχουμε αυτή την παρουσία. Επεξεργαζόμαστε άλλους τρόπους, έμμεσα, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να αντιμετωπίσουμε γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Οπότε είναι πάρα πολλά τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Υπουργείου. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο βήμα-βήμα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Δρομολογείται όμως το άνοιγμα πρεσβειών, έτσι, σε κάποιες χώρες όπου δεν υπάρχουν? Έχουν εγκριθεί και θα στελεχωθούν 3 νέες πρεσβείες. Έχουν δημοσιευτεί τα συγκεκριμένα θέματα. Είναι η Αργεντινή, τον Μπαχρέιν και η Ινδονησία, όπου κρίθηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση η αναγκαιότητα να έχουμε παρουσία σε αυτές τις χώρες, αυτό υλοποιείται. Θα γίνει φέτος το άνοιγμα αυτών των πλαισίων? Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.